Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους υπεύθυνους της οργάνωσης αυτής, το Future Library, το ΚΙΚΠΕ και τη βιβλιοθήκη της Λάρισσας και σας που ήρθατε να ακούσετε. Όπως βλέπετε από τον τίτλο, η σημερινή εισήγηση αφορά το Σολωμό, τη Σάτυρα και ένα συγκεκριμένο σατυρικό έργο, τη γυναίκα της Ζάκυνθος. Ο Διονύσης Σολωμός είναι αναμφίβολα ένας πολύ σπουδαίος ποιητής και συγχρόνως, όπως είναι γνωστό, είναι ο εθνικός ποιητής της Ελλάδας. Το στοιχείο αυτό επικαθόρισε με έναν ορισμένο και εν τέλει περιοριστικό τρόπο την πρόσληψή του. Ας δούμε τι σημαίνει σήμερα ο Διονύσης Σολωμός για τους αναγνώστες του, ξεκινώντας από ένα δραστικό σχόλιο που ανάρτησε στο Facebook η Γλυκερία Μπασδέκη, ποιήτρια, από ό,τι έμαθα είναι από τη Λάρισα, και ενεργή φιλόλογος εκπαιδευτικός στο νομό Ξάνθης. Ξέρετε ποια είναι η απεικονιζόμενη εδώ? Όχι, είναι η Μπιόργ. Η Μπιόργ που ίσως θα τη θυμηθούμε καλύτερα αν θυμηθούμε την τελετή έναρξης, λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου εμφανίστηκε στο κέντρο του γηπέδου με ένα τεράστιο φόρεμα που το θυμάστε? Τέλος πάντων, η Μπιόργ είναι από την Ιρλανδία και γράφει η Μπασδέκη: «Αυτή τραγούδησε ένα τραγούδι για τους παγωμένους σολομούς του χωριού της και εγώ σε lower FC αγγλικά της έλεγα: Σολομός is our national poet and we adore him as a big frozen fish». Σε αυτό το σχόλιο που ανάρτησε λοιπόν η ποιήτρια Γλυκερία Μπασδέκη στο Facebook αποτυπώνεται, νομίζω, εύγλωτα και δυναμικά μια ευαίσθητη πραγματικότητα. Ποιητές όπως ο Σολωμός, δηλαδή ένας ποιητής που γρήγορα καταξιώθηκε αφού έγινε εθνικός και στη συνέχεια σχολικός, μπαίνοντας στα σχολικά εγχειρίδια της λογοτεχνίας και σε διάφορες εκδηλώσεις της σχολικής, εθνικής αλλά και καθημερινής ζωής, κινδυνεύει να απονευρωθεί μέσα από μια τυποποιημένη ανάγνωση και ερμηνεία. Ή αλλιώς έχει πλέον παγώσει, χάνοντας τη ζωντάνια και τη φρεσκάδα του, as a big frozen fish, σαν ένα μεγάλο κατεψυγμένο ψάρι και όλο το λογοπαίγνιο με το Σολωμός, Σολωμός κτλ. Ένας λοιπόν εθνικός Σολωμός σε θερμοκρασία ψήξης και συντήρησης, με ό,τι σημαίνει αυτό, δηλαδή διατηρείται για πάρα πολύ καιρό αναλύωτος, αλλά σε μια κατάσταση ανενεργή, δηλαδή χωρίς να μπορούμε πραγματικά να τον γευτούμε με τις αναγνωστικές αισθήσεις μας, αφού βέβαια πρώτα τον μαγειρέψουμε αναγνωστικά, αντλώντας και επωφελούμενοι από τα συστατικά του. Στο σύντομο βίντεο που θα έπρεπε να εμφανιστεί εδώ, αλλά δεν εμφανίζεται, και θα προσπαθήσουμε να τα ανοίξουμε, αν δεν παίξει δεν πειράζει. Είμαι η Μάρθα, είμαι φιλόλογος και διδάσκω ελληνικά σε ξένους στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας από το 1997. Το όνομά μου είναι Νίκος και είμαι φοιτητής στην Γερμανία, στο Γκίσεν, φοιτητής ιατρικής. Νίκη Κωνσταντίνου Γουρού, φοιτήτρια του παιδαγωγικού πια. Δημήτρης και είμαι προγραμματιστής και θα τελειώσω το τμήμα πληροφορικής τώρα στο τέλειο. Όχι πολύ. Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την ποιήση, δεν με απασχόλησε. Δεν θεωρούσα ανούσια σε καμία περίπτωση, αλλά δεν βρήκα ποτέ το κίνητρο να διαβάσω κάποιο ποίημα. Ο ποιητής, ναι. Ξέρω. Είναι ο εθνικός μας ποιητής. Έζησε στη Ζάκυνθο, γύρω στο, δεν ξέρω ακριβώς, 1700 κάτι, 1800 κάτι. Όχι, δεν τον έχω διαβάσει όλο. Ξέρω ότι είναι περίπου 100 στίχοι. Όχι, προφανώς. Γιατί προφανώς? Γιατί είναι πάρα πολλές στροφές που δεν είναι σε κανένα βιβλίο σχολικό. Να είμαι ειλικρινής, δεν γνώριζα ότι είναι, ότι εκτείνεται σε τέτοια μεγάλη έκταση. Αλλά νομίζω το βασικό κομμάτι μου είναι αρκετά γνωστό. Αν και επιβάλλεται, δυστυχώς δεν έχω μεγάλη γνώση των έργων του, πέρα από τον Εθνικό Ύμνο που από το δημοτικό κιόλας ήταν γνωστό σε όλους μας. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω είναι το μοναδικό ποίημα που
έτυχε να έρθει σε επαφή μαζί του. Και το ελεύθερο πολιορκημένο. Δεν γνωρίζω άλλο. Ναι, του ελεύθερου πολιορκημένου, τον κριτικό και ένα κομμάτι από ένα άλλο πάλι με μια. Δεν θυμάμαι, ένα παράλληλο. Εγώ θυμάμαι και τη γυναίκα της Ζάκυνθος. Αυτή δεν ήταν. Ήταν σατυρική, έτσι. Ήταν. Ναι, αυτό θυμάμαι. Πιστεύω συνολικά ότι πρέπει να διαβάσει την ποιήση και, και την ελληνική ποιήση, γιατί είναι κομμάτι της ιστορίας του. Και εθνικός ύμνος είναι. Γιατί θα το πάμε μέχρι. Πώς να το πω. Και μάλλον και όλος ο ύμνος στην ελευθερία αφορά το παγκόσμιο. Αξίζει δηλαδή παγκόσμιο να διαβάζεται. Αν διαβάζει ο κόσμος, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι μπορεί να τον διαβάσει κανείς και ότι είναι σχετικά εύκολος και ευχάριστος το να τον διαβάσεις. Mm-hmm. Και περισσότερο το να τον ακούσεις. Δηλαδή να στον απαγγείλουν, όχι να τον διαβάσεις σε χαρτί. Από τους ελεύθερους πολιορκημένους, το λαλί πουλί παίρνει σπυρί και η μάνα το ζηλεύει, που με είχε συγκινήσει πάρα πολύ. Μόνο τον εθνικό μας ύμνο. Ξέρω τους στίχους του εθνικού ύμνου προφανώς. Θυμάμαι τους στίχους από το κριτικό και από τους ελεύθερους πολιορκημένους και το... Τι, να πω τον στίχο. Ο μόνος που θα μπορούσε να δώσουμε σιγουριά είναι λόγω του εθνικού ύμνου, ότι αγαπούσε την Ελλάδα, πατριώτη, ίσως είχε κάποια στενή σχέση με το έθνος. Δυστυχώς δεν γνωρίζω πολλά άλλα ποίηματά του για να μπορώ να δώσω επιπλέον χαρακτηρισμούς. Πιστεύω ότι ήταν πολύ προοδευτικός και πρωτοπόρος για την εποχή του. Ότι είναι ο εθνικός ποιητής, όπως μαθαίνουμε πάντα να λέμε, είναι. Εμένα μου βγάζει κάτι γλυκό και μουσικό και πολύ ποιητικό και πολύ έτσι. Τρυφερό με έναν τρόπο. Πάντα είχα την αίσθηση ότι ήταν μια φύση διχασμένη. Δηλαδή και λαϊκό παιδί και αριστοκράτης. Ανάμεσα σε δύο γλώσσες. Πολύ διανοούμενος και έβγαζε και ένα συνέστημα. Δηλαδή πάντα είχα την αίσθηση ότι ήταν σε δύο βάρκες, πώς να το πω. Ήταν μια... Ναι, ένα διχασμό ένιωθα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως είδατε, οι απαντήσεις των αναγνωστών της ολομικής ποίησης αφήνουν να αναδυθεί τόσο η κυρίαρχη επίσημη σχολική ανάγνωση και χρήση του Σολομού, όσο και κάποιες διαφορετικές ιδιωτικές απόπειρες ανάγνωσης, που δείχνουν, νομίζω, ότι το έργο του μακρινού εθνικού μας ποιητή μπορεί να μας αφορά και μάλιστα με τρόπο δραστικό στη ζωή μας σήμερα. Σε αυτή την κατηγορία των αναγνωστών ανήκει άλλωστε και η Μπασδέικη, η οποία τον Νοέμβριο του 2014, απαντώντας στην έρευνα του έντυπου Λάιφο, ποιο είναι το βιβλίο που μου άλλαξε τη ζωή, εξομολογείται ότι το βιβλίο αυτό είναι τα άπαντα του Σολομού. Το πολύ ενδιαφέρον στην απάντηση είναι, νομίζω, ότι η ευεργητική συνέπεια που νιώθει από την ανάγνωση των σολομικών έργων η Μπασδέικη συνεχίζεται ακόμα. Δεν έχει ξαντληθεί, διαβάζω τις τελευταίες φράσεις. Ιδέα δεν είχα για τον Κόντε Σολομό. Κάτι πέρα από μένα και πέρα από τον χρόνο με έσπρωχνε να αποστηθίζω την ευρυκόμη, την ψυχούλα, τη φαρμακομένη. Μετά θα ερχόταν ο Λάμπρος και ο ιερομόναχος Διονύσιος. Δεν σταμάτησαν έκτοτε να έρχονται και να μου αλλάζουν τη ζωή. Αυτή είναι εν τέλει η ποιότητα του χαρακτηρισμού κλασικός, που κάθε φορά προσπαθούμε ή πολλές φορές δίνουμε σε έργα και σε δημιουργούς. Ο Σολομός είναι κλασικός, γιατί μολονότι είναι τόσο παλιός, παραμένει ζωντανός. Ακόμα και σήμερα κάποιοι τουλάχιστον αναγνώστες εδραιώνουν μια ενεργή σχέση με το έργο του. Και κάποιοι σύγχρονοι συγγραφείς συνομιλούν μαζί του στο έργο τους. Αξίζει λοιπόν, νομίζω, να επιχειρήσουμε να ασχοληθούμε μαζί του στο πλαίσιο μιας ιστορικό-γραμματολογικής προσέγγισης της λογοτεχνίας μας, αλλά και ως απλοί αναγνώστες για την απόλαυση της ανάγνωσης. Αλλά χρειάζεται να ξανασυστηθούμε μαζί του και να συστηθούμε διαφορετικά, ξεκινώντας από τις λιγότερο φθαρμένες ή και λιγότερο γνωστές όψεις του. Και μακάρι να επανέλθουμε μετά στο χαρακτηρισμό εθνικός, για να τον επαναπροσδιορίσουμε ως αναγνώστες του 2017. Άλλωστε το σχολείο εκεί εστιάζει πριν απ' όλα στη δημιουργία μαθητών αναγνωστών, οι οποίοι στη συνέχεια θα τραβήξουν το δρόμο τους αναγνώστες.
Ανάμεσα στα επίθετα που δικαιωματικά μπορούμε να βάλουμε δίπλα στο όνομα του Σολομού, ως χαρακτηριστικά, τα περισσότερα γνωστά είναι αναμφίβολα ο εθνικός, ο λυρικός, ο ρομαντιστικός, ο δημοτικιστής, ενώ λιγότερο γνωστά είναι τα υπόλοιπα, σατυρικός, αποσπασματικός, δίγλωσσος και κριτικός, στα οποία θα σταθώ μόνο ένα λεπτό. Κριτικός. Σολομός δεν έγραψε σημαντικά κριτικά κείμενα για τη λογοτεχνία, αλλά αντιμετώπισε κριτικά τα διαβάσματά του, βέβαια, αλλά κυρίως το ίδιο του το έργο, σαν αναγνώστης του έργου του, επάνω στο οποίο στοχάστηκε συστηματικά καθώς το δημιουργούσε, και ένα από τα πιο γνωστά ίχνη αυτού του στοχασμού είναι οι στοχασμοί στους ελεύθερους πολιορκημένους που συνοδεύουν το ποίημα. Αποσπασματικός και δίγλωσσος. Ναι, τα περισσότερα και σημαντικότερα έργα του Σολομού εγκαταλείφθηκαν από τον δημιουργό τους ανολοκλήρωτα και αποσπασματικά, σε πολυάριθμα χειρόγραφα, γραμμένα με τρόπο άτακτο και κατά κανόνα δυσανάγνωστο, και σε δύο γλωσσικά όργανα, τα ιταλικά και τα ελληνικά, που βρίσκονται σε διαρκή διαπλοκή. Σε διαπλοκή ακόμα και όταν θέλει να γράψει ένα ελληνικό ποίημα. Αυτή είναι μία ενδεικτική απεικόνηση από τα χειρόγραφα των ελεύθερων πολιορκημένων, όπου φαίνονται τα ιταλόγλωσσα πεζά σχεδιάσματα και ανάμεσά τους κάποιες λέξεις ελληνικές και κάποιοι στίχοι. Το ίδιο, το έχω μεταγράψει φυσικά με το πληκτρολόγιο μου, ένα κομμάτι από το Λάμπρο που καθώς στιχουργεί την οκτάβα, σταματάει, επιστρέφει στην ιταλική γλώσσα, το διατυπώνει πρώτα ιταλικά και μετά κάτω με τον αστερίσκο προσπαθεί να το αποδώσει στα ελληνικά. Αν η αποσπασματικότητα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα κατά βάση ιδιοσυγκρασιακό χαρακτηριστικό της ποιητικής του Σολομού, η διγλωσία του ανάγεται ασφαλώς στις συντεταγμένες στη γέννησή του. Ο Σολομός γεννιέται το 1798 στα Επτάνησα και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο και η γέννησή του συμπίπτει με το τέλος της ενετοκρατίας των Επτανήσων το 1797, η οποία μετρούσε πάνω από 4 αιώνες, έχοντας ξεκινήσει στις αρχές του 13ου αιώνα. Η μακραίωνη παρουσία των Ενετών σφράγισε τον πολιτισμό και τη γλώσσα των Επτανήσων και το αποτύπωμά της θα είναι εμφανές και μετά τη λήξη της ενετοκρατίας, κατά τις σύντομες διοικήσεις των Γάλλων, κατά την κρίσιμη επταετία της ανεξαρτησίας των Επτανήσων και την παρατεταμένη περίοδο προστασίας υπό την Μεγάλη Βρετανία. Είναι χαρακτηριστική η διαδοχή των σημαίων, που εκπροσωπούν την κυριαρχία των Ενετών και στη συνέχεια το κράτος των Επτανήσων. Το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου είναι το έμβλημα της Βενετίας. Όταν φεύγουν οι Βενετοί και η Επτάνησος πολιτεία ιδρύεται, δηλαδή το ανεξάρτητο κράτος της Επτανήσου, επιλέγουν στη σημαία τους το λιοντάρι της Βενετίας. Και όταν μετά βρεθούν υπό τους Άγγλους, πάλι το έμβλημα των Ηνωμένων, του Ηνωμένου Κράτους των Ιωνίων Νήσων θα συνδυάζει το χαρακτηριστικό σταυρό αυτών με διαγωνίους της Αγγλικής σημαίας και το λιοντάρι της Βενετίας. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι τα Ιταλικά θα παραμείνουν για πάρα πολλά χρόνια η γλώσσα της διοίκησης, της βουλής, των επίσημων εφημερίδων, της παιδείας, της καθημερινής επικοινωνίας των Ευγενών και των Αστών. Μέσα σε αυτό το γεωπολιτικό πλαίσιο, ο Σολομός, αλλά και ο Κάλβος, ο Τυπάλδος, ο Λασκαράτος, ο Μουστοξίδης και πάρα πολλοί άλλοι Επτανήσιοι, ανατρέφεται δίγλωσσα και παίρνει κυρίως ιταλική παιδεία, την οποία θα ολοκληρώσει κατά τη δεκαετή παραμονή του στην Ιταλία, στη Βενετία, στην Κρεμόνα και στην Παβία και θα συνεχίσει να μιλάει ιταλικά και στο περιβάλλον της Ζακύνθου όταν θα επιστρέψει, γιατί το περιβάλλον είναι δίγλωσσο και στην Κέρκυρα φυσικά, παρέα με άλλους δίγλωσσους και πολύγλωσσους πνευματικούς ανθρώπους. Και τα Ιταλικά θα χρησιμοποιεί κατά την επεξεργασία των ελληνόγλωσσων έργων του, όπως το είπαν. Εκτός από τα βιογραφικά λεξικά και τις ειδικότερες συναφείς μελέτες, υπάρχουν πολύ έγκυρα και πλούσια στοιχεία στον εξειδικευμένο ιστότοπο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, τη γνωστή Πύλη, για την ελληνική γλώσσα και συγκεκριμένα στο ψηφιακό περιβάλλον Ανεμόσκαλα, όπου ο χρήστης μπορεί να βρει προσεκτικά επιμελημένο και στοχαστικά πλαισιωμένο το έργο 10 προς το παρόν σημαντικών ποιητών, ο Σεφέρης, ο Καβάφης, ανάμεσά τους και ο Σολομός. Είναι ωστόσο σημαντικό εδώ να κρατήσουμε ότι η γνώση της ιδιαιτερότητας της καταγωγής του Σολομού,
Να ξέρουμε δηλαδή ότι προέρχεται από τα Εφτάνησα και τα Εφτάνησα έχουν αυτό το ιδιαίτερο πολιτισμικό καθεστώς, βοηθά να γίνουν κατανοητά πολλά σημαντικά στοιχεία του έργου βιογραφικού του. Οι σπουδές του, η σχέση με την Ιταλία και ο σταθερός ευρωπαϊκός ορίζοντας της ποιησής του, το δίγλωσσο έργο του, ο πρώιμος ρομαντισμός του, οι γλωσσικές απόψεις του και ακόμα και η ανανέωση της νεολικής ποιητικής γλώσσας. Ο Σεφέρης γράφει χαρακτηριστικά ότι ο Σολωμός, καθώς ερχόταν από μακριά, κατάφερε και κοίταξε τα πράγματα με το φρέσκο μάτι που τα κοίταξε. Άρα αυτή η απόσταση του Σολωμού από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο τελικά λειτουργήσε ευεργετικά. Ο σημερινός λοιπόν αναγνώστης θα πρέπει να έχει υπόψη αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο για να είναι ενημερωμένος βιβλιογραφικά, αλλά για να διαμορφώσει την αναγνωστική του στάση. Να είναι παραδείγματος χάρη προετοιμασμένος για τα κενά που συνεπάγεται η αποσπασματικότητα των έργων του, για τα ιταλικά κείμενα που μπορεί να συναντήσει. Μια τέτοια ανάγνωση μπορεί να ξεβολεύει τις αναγνωστικές μας συνήθειες, είναι όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία που καταλήγει σε μια άλλου είδους αναγνωστική απόλαυση. Εδώ εμείς όμως θα εστιάσουμε στην όψη του σατυρικού και ειδικότερα στο κείμενο της γυναίκας της Ζάκυνθος. Μολονότι ο Σολωμός είναι κυρίως γνωστός ως λυρικός ποιητής, μια προσεκτική εξέταση του έργου του δείχνει ότι παράλληλα με τα γνωστά μας λαϊκά ποίηματα, ο Σολωμός έγραφε τα λιγότερο γνωστά μας ή και εντελώς άγνωστά μας σατυρικά. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να οπτικοποιήσει ο πίνακας που βλέπετε. Στην αριστερή στήλη αναγράφονται κάποια από τα πιο γνωστά ελληνόγλωσσα λυρικά έργα του, ενώ η δεξιά στήλη αναγράφει όλα τα σατυρικά. Συνολικά τα λυρικά ποίηματα είναι πολύ περισσότερα από τα σατυρικά. Όμως η σατυρική έκφραση απασχολεί τον Σολωμό από την αρχή της διαδρομής του έως το τέλος. Κάποτε μάλιστα λυρική και σατυρική ποίηση διαπλέκονται κόπημα στο ίδιο έργο, και αυτή είναι η περίπτωση της γυναίκας της Ζάκυνθος, αλλά είναι και η περίπτωση του συνθέματος του 1833-1834, το οποίο, αν προσέξετε, εμφανίζεται και στις δύο στήλες αυτής της διαφάνειας, επίτηδες. Είναι ένα μεγάλο συνθετικό έργο και το ίδιο σύνθεμα, λοιπόν, έχει 4 λυρικά και 4 σατυρικά. 8 ποίηματα, το καθένα με αυτοτελή υπόθεση, ο κριτικός είναι για αυτοτελή υπόθεση, όλα όμως συνδέονται στο ενιαίο σύνθεσμα πώς, ως όψεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε μια μεγάλη δοκιμασία. Και έτσι παρουσιάζονται αρνητικές όψεις συμπεριφοράς και θετικές όψεις συμπεριφοράς. Αν θυμηθείτε τον κριτικό, η δοκιμασία είναι φυσικά η ερωτική δοκιμασία, είναι η δοκιμασία της αγάπης, αν μπορέσει, αν τελικά ο κριτικός να υπερνικήσει τα εμπόδια και να φτάσει στην ακρογιαλιά με την αγαπημένη του. Ο κριτικός το κάνει, μολονότι έχει πεθάνει στο μεταξύ κοπέλα, αλλά δεν το ξέρει ο ίδιος, αλλά ο κριτικός είναι ένα θετικό παράδειγμα συμπεριφοράς. Φαίνεται ότι πρόκειται για συμπεριφορές αυτές, οι οποίες, όπως σημειώνει ο ίδιος στη διάρκεια της επεξεργασίας του έργου, εκπροσωπούν την αντιπαλότητα του καλού με το κακό. Ένα θέμα που διατρέχει την ποίησή του. Αυτό είναι ένα στοχασμός του Σολωμού. Είναι γραμμένο στα ιταλικά, γι' αυτό και τον αρχίζω «Εμέλιο φάρε» και μετά έχουμε εδώ την μετάφραση. Τι λέει? Είναι καλύτερα να κάνεις ένα σύνθεμα, μάλλον μακρύ, που να είναι μισό σοβαρό και μισό υψηλό και το άλλο φαρμακερό κωμικό. Στο πρώτο μέρος μπορεί να είναι η αρχή του καλού που μάχεται με την αρχή του κακού στο δεύτερο μέρος. Άρα το θέμα είναι το καλό και το κακό, η θετική συμπεριφορά και η αρνητική συμπεριφορά. Ένα θέμα λοιπόν που θα το συναντήσουμε και στη γυναίκα της Ζάκυνθος. Τα σατυρικά κείμενα του Σολωμού έμειναν για πάρα πολύ καιρό άγνωστα στο ευρύ κοινό. Καταρχήν γιατί όσο ζούσε ο ίδιος ο Σολωμός δεν τα ολοκλήρωσε και φυσικά δεν τα δημοσίευσε. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις τελειωμένων σατυρικών. Μετά το θάνατό του, οι κληρονόμοι δεν επέτρεψαν τη δημοσίευση των σατυρικών αυτών, επειδή ήταν κείμενα πάρα πολύ έντονα και πολύ επιθετικά και αφορούσαν πρόσωπα που ζούσανε, που ήταν στο περιβάλλον του ποιητή. Αλλά και τα χρόνια που ακολούθησαν, τα σατυρικά έργα του Σολωμού υποβαθμίστηκαν. Γιατί? Από τους μεταγενέστερους εκδότες, κυρίως γιατί ήταν ανάρμοστα με την εθνική διάσταση του ποιητή.
ο ποιητής πια είχε γίνει εθνικός, υπήρχε μια τάση αγιογράφησης του, οπότε τα σατυρικά θεωρήθηκε ότι θα αμαύρωναν αυτή την εικόνα. Υπάρχει βέβαια και μια αντικειμενική δυσκολία τελευταία επισήμανσής τους μέσα στα χειρόγραφα του Σολομού που είναι αρκετά μπερδεμένα. Τα σατυρικά λοιπόν για τους παραπάνω λόγους αναδύθηκαν σταδιακά. Στην επάνω ενότητα βλέπετε αυτά που ήταν δημοσιευμένα γνωστά όσο ζει ο Σολομός. Μετά στην έκδοση των Ευρισκομένων, τη μεταθανάτια έκδοση 1,5 χρόνο μετά το θάνατό του, συμπεριλαμβάνονται κάποια. Αλλά κοιτάξτε πόσα αναδύονται, όλα τα υπόλοιπα αναδύονται πολλά χρόνια μετά και βλέπετε μάλιστα μερικά το 1982, το 2005, το 2009. Ήδη στην έκδοση του Πολυλά, που είναι η έκδοση που κυκλοφορεί, όπως είπαμε, με τα ευρισκόμενα του Σολομού, τα κατάλοιπα αμέσως μετά το θάνατο του ποιητή, οι σάτυρες αυτές χωρίζονται σε γελαστικές και σε σοβαρές. Μόνο ότι δεν τις εκδίδει όλες. Η γυναίκα της Ζάκυνθος, που μας ενδιαφέρει, ανήκει στις σοβαρές σάτυρες, όπως και οι σάτυρες του συνθέματος του 1833-34. Θα μπορούσε κανείς εδώ να δει κάποια γνωρίσματα των σατυρικών κειμένων του Σολομού. Φυσικά το καθένα είναι διαφορετικό, αλλά έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Όλα, ας πούμε, είναι έμετρα εκτός τη γυναίκα της Άγκητος που θα δούμε, που είναι μια ρυθμική πρόζα. Σε όλα ο Σολομός δεν κάνει ευθύγραμμη σάτυρα, αλλά αποδίδει τη σάτυρα σε κάποιον άλλον, σε ένα προσωπείο. Παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιεί ένα όνειρο. Ο ίδιος ο ποιητής βλέπει ένα όνειρο και μέσα στο όνειρό του εμφανίζεται ένα πρόσωπο, ένας καλόγερος ή ένας νάνος και είναι αυτός που κάνει τη σάτυρα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το τέχνασμα της απόδοσης της σάτυρας σε κάποιον άλλον ή ένα όραμα όπως θα δούμε στη γυναίκα της Ζάκυνθος. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι τα περισσότερα σατυρικά του Σολομού είναι σάτυρες προσωπικές. Δηλαδή, γράφει γιατί κάποιος από το άμεσο περιβάλλον τον έχει δυσαρεστήσει με τη στάση του, τον έχει απογοητεύσει. Άρα είναι κείμενα εκτόνωσης καταρχήν, εκτόνωσης της οργής, του θυμού, της απογοήτευσης. Ωστόσο, ξαναγυρνώντας αυτό το στοχασμό του 1833-34, πρέπει να πούμε τώρα ότι αυτός γράφεται αμέσως μετά από την σύνταξη ενός σατυρικού ποιήματος που λέγεται «Η Τρίχα». Αφού λοιπόν εκτονώσει ο Σολομός την οργή του για ένα πρόσωπο, θα δούμε ποιο, μετά σκέφτεται, χωρίς φυσικά να έχει τελειώσει το ποίημα ακόμα, ότι είναι καλύτερα να μην περιοριστεί σε ένα έργο που να είναι προσωπική εκτόνωση, αλλά να βρει μια υψηλή ιδέα, να μετουσιώσει αυτό το σατυρικό έργο σε ένα έργο που θα ενδιαφέρει περισσότερους ανθρώπους. Έτσι το σύνθεμα θα μπορέσει να έχει κοινή ωφέλεια. Αν το παρουσιάσει πώς, αν το κτίσει σαν μία διαμάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Και γι' αυτό φυσικά είναι σπουδαία ποίηση και γι' αυτό μπορεί και να ενδιαφέρει και μας σήμερα, μολονότι τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε τα πρόσωπα, είναι ανώνυμα. Και ωστόσο η σάτυρα λειτουργεί. Συντάξουμε τη σάτυρα λοιπόν αυτή στο σολομικό κόρπους, τη σάτυρα της γυναίκας της Ζάκυνθος εννοώ. Είναι ένα σοβαρό λοιπόν κείμενο σατυρικό, είναι το δεύτερο κατά σειρά που γράφει αν αυτό μας ενδιαφέρει και είναι ένα κείμενο που μένει ανολοκλήρωτο και αυτό και έχει τρία στάδια στην επεξεργασία του που κρατούν από το 1829 έως το 1833. Τώρα, γιατί χρειάζονται αυτά τα στάδια, εντάχει θα σας πω ότι έχουν την σημασία τους γιατί επιτρέπουν στο χειρόγραφο του Σολομού που είναι γραμμένο και μοιάζει εδώ σαν ένα ενιαίο κείμενο να ξεχωρίσουμε διάφορα στρώματα γραφής για να καταλάβουμε καλύτερα τις προθέσεις του οι οποίες δεν είναι πάντα σαφείς. Άρα τα ίχνη του πρώτου σταδίου, αν θέλετε έτσι να κάνουμε εδώ, βλέπετε πόσο πιο καθαρογραμμένο είναι το κείμενο. Και μετά το δεύτερο στάδιο είναι όλες αυτές οι διαγραφές, οι προσθήκες, αυτή τη στήλη που αρχικά είχε μείνει ελεύθερη. Μόνο ότι οι προσθήκες λοιπόν είναι πολλές κατά το δεύτερο στάδιο επεξεργασίας, η αρχική σύλληψη και το γενικό σχέδιο του έργου δεν διαφοροποιείται. Στόχος της σάτυρας είναι μια γυναίκα που δεν κατονομάζεται, αλλά που οι σύγχρονοι του Σολομού σίγουρα θα μπορούσαν να την αναγνωρίσουν γιατί μέσα στο κείμενο δίνονται διάφορα βιογραφικά της δεδομένα και στοιχεία,
Για μας παραμένει άγνωστη, υπάρχουν εικασίες για το ποια μπορούσε να είναι. Μια λοιπόν ανώνυμη γυναίκα σατυρίζεται για την ανήθικη κοινωνικά και εθνικά συμπεριφορά της. Εδώ στο εθνικά πρέπει αμέσως να πούμε ότι ο ιστορικός χρόνος του έργου, το έργο δηλαδή εκτελήσεται, τις ημέρες της πολιορκίας, της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγιού και μάλιστα κάποιες σκηνές το πρωί της εξόδου. Άρα η αντεθνική συμπεριφορά της γυναίκας δοκιμάζεται, ελέγχεται ως προς τις στάσεις της απέναντι στην περιπέτεια του Μεσολογγιού. Αυτή είναι η σατυριζόμενη και ο σατυριστής είναι ο ιερομόναχος Διονύσιος. Ίσως κάτι χτυπάει ένα καμπανάκι ήδη, γιατί Διονύσιος σε κάποιες άλλες παραλλαγές λέγεται ιερομόναχος Σολωμός, μάλιστα. Λοιπόν, είναι ο αφηγητής αυτός και είναι παντογνώστης. Μπορεί να τα γνωρίζει όλα. Γιατί έχει την ικανότητα να βλέπει οράματα. Στο τέλος του δεύτερου αυτού σταδίου επεξεργασίας, δηλαδή τον Νοέμβριο του 1833, η γυναίκα της Ζάκυνθος είναι αρκετά εκτενές κείμενο, σχεδιασμένο να έχει 28 κεφάλαια και ας δούμε λίγο περισσότερο το περιεχόμενο και την ποιητική της. Είναι γραμμένο το κείμενο σε βερσέτ. Βερσέτ είναι η ρυθμική πρόζα, τα εδάφια που λέμε και μας είναι σίγουρα οικεία από την αποκάλυψη. Αμέσως περάσουμε να δούμε την αρχή του κειμένου. Εγώ, Διονύσιος Ιερομόναχος, εγκάτοικος στο ξοκλήσι του Αγίου Λίπιου, για να περιγράψω ό,τι είδα, λέγω. Αυτό είναι ένα εδάφιο, μια ρυθμική πρόζα, που είναι συνήθως αριθμημένες και οργανώνονται σε κεφάλαια τα οποία έχουν αρρύθμιση και έχουν και τίτλο. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο. Η σχέση του κειμένου γενικότερα με την αποκάλυψη και την υπερκάλυψη, το οποίο είναι ένα έργο του Φόσκολο, σατυρικό και αυτό, του 1818, το οποίο ο Σολωμός διαβάζει και έχει υπόψη του όταν γράφει τη γυναίκα της Ζάκυνθος. Αυτά τα δύο κείμενα μπορούμε να πούμε ότι είναι τα διακείμενα, τα πιο χαρακτηριστικά της γυναίκας της Ζάκυνθος. Γιατί η αποκάλυψη έχει προφητικό χαρακτήρα και η γυναίκα της Ζάκυνθος έχει προφητικό χαρακτήρα, γιατί έχει οράματα και γιατί είναι σάτυρα όπως η υπερκάλυψη, γιατί οργανώνεται όπως ο λόγος της αποκάλυψης. Εδώ κάτω βλέπετε, έχω βάλει ένα κομμάτι από την αποκάλυψη. Μπορεί κανείς να προσέξει την παρατακτική σύνταξη και να προσέξει επίσης τον πολύ σημαντικό ρόλο που έχει το ρήμα «βλέπω». «Βλέπω» είναι ένα οραματικό, αποκαλυπτικό κείμενο η αποκάλυψη και το ίδιο και η γυναίκα της Ζάκυνθος. Του αποκαλύπτεται του ιερομόναχου μέσα σε όραμα το μέλλον και η κακία της γυναίκας. Είδον, ήκουσα. Ήκουσα γιατί επίσης είναι σημαντικό ρήμα, ακούγεται ο λόγος του Θεού. Αυτό και στην γυναίκα της Ζάκυνθος ακούγεται, μοιάζει να ακούγεται ο λόγος του Θεού. Αυτό όμως το άκουσα εδώ, αλλά άκουσα να τρέμει γη, είναι ένα ιδιωματικό ζακυνθινό ρήμα που θα πει, το έχουν και στην Κρήτη, θα πει αισθάνομαι και όχι ακούω. Και αυτό μας δίνει την ευκαιρία να πούμε για τη γλώσσα. Το κείμενο είναι γραμμένο σε δημοτική με πολλά στοιχεία από το ζακυνθινό ιδίωμα. Δύο πρωταγωνιστές λοιπόν, ο ιερομόναχος Διονύσιος, αφηγητής και σατυριστή, και η γυναίκα της Ζάκυνθος που είναι ο στόχος του. Υπάρχουν ένα σωρό δευτερεύοντα πρόσωπα. Από την οικογένεια της γυναίκας εμφανίζονται οι γονείς, νεκροί, φαντάσματα, οι αδελφοί, οι κόρες, ο σύζυγος, οι δούλοι, οι φίλοι, οι εραστές της γυναίκας. Όλα αυτά τα πρόσωπα λοιπόν εμφανίζονται και είναι... φτιάχνουν έτσι ένα πολυπρόσωπο σκηνικό, μέσα στο οποίο όμως πρωταγωνιστεί η γυναίκα της Ζάκυνθος και η αφήγηση του ιερομόναχου. Μένω λίγο ακόμα στα πρόσωπα, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο Σολωμός φροντίζει προσεκτικά την αντιπροσωπευτικότητά τους. Να υπάρχουν από όλες τις ηλικίες, να είναι τα φύλλα, να είναι γυναίκες άντρες. Φροντίζει επίσης τη συμβολή τους στην ανάδειξη της γυναίκας ως εκπροσώπου του απόλυτου κακού. Έτσι πολλά από τα δευτερεύοντα πρόσωπα θα δούμε, οι μεσολογγίτσες ας πούμε που ζητιανεύουν στη Ζάκυνθο, οι Ζακυνθινοί που είναι στην παραλία και ανησυχούν γιατί ακούγεται τα κανόνια στο Μεσολόγγι, η Γριούλα που προσεύχεται για το Μεσολόγγι, όλοι αυτοί βρίσκονται από τη μία μεριά
και ανησυχούν για την Επανάσταση, και η γυναίκα της Ζάκυνθος είναι αυτή που αδιαφορεί και πολύ περισσότερο διώχνει τις Μεσολογγίτισσες. Θα δούμε λίγο πρώτα τα κεφάλαια, προσπαθώντας να περιγράψουμε λίγο την υπόθεση και την πλοκή. Ο Σολομός το σχεδίασε το έργο, είπαμε, σε 28 κεφάλαια, όμως δεν δούλεψε. Δεν έχουμε υλικό για όλα τα κεφάλαια. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στο κεφάλαιο 2 και στο κεφάλαιο 20. Μπορούμε να υποθέσουμε τι θα έγραφε εκεί. Θα σας πω τώρα εντάχει. Ο Ιερομόναχος πικραίνεται. Σε μια πολύ σημαντική σκηνή εισαγωγική, ο Ιερομόναχος πικραίνεται συνειδητοποιώντας ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί δίκαιοι άνθρωποι στον κόσμο, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί άδικοι. Το κατεξοχήν άδικο πρόσωπο είναι η γυναίκα της Ζάκυνθος και έτσι περνάει αμέσως το έργο στο κεφάλαιο 2 για να την περιγράψει και έτσι να παρηγορηθεί. Έτσι παρηγοριέται ο Ιερομόναχος εκτονώνοντας την θλίψη του, την πίκρα του. Μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν, επειδή το κεφάλαιο το δεύτερο κλείνει με αναφορά όχι πια μόνο στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά και στις κακές πράξεις της γυναίκας, ότι ο Σολομός αφήνει αυτό το μεγάλο κενό για να αναπτύξει διάφορες πράξεις κακές που κάνει η γυναίκα. Το κεφάλαιο 20 μας εισάγει στην περίοδο, στις μέρες της πολιορκίας του Μεσολογγίου που κορυφώνονται. Το κεφάλαιο 21 δείχνει το γενικό ανακάτωμα της πολιτείας, όλη τη Ζάκυνθο να είναι ανάστατη και να ανησυχεί για την τύχη του Μεσολογγίου, και το κεφάλαιο 22 να έχει αυτόν τον ενιγματικό τίτλο στον οποίο θα ξαναγυρίσουμε, αλλά εγώ έχω δουλειά, ακούστε, έχω δουλειά. Είναι η σκηνή που η γυναίκα της Ζάκυνθος συναντιέται με τις Μεσολογγίτισσες, θα το δούμε σε λίγο, γι' αυτό δεν επιμένω. Οι Μεσολογγίτισσες συνέχεια φεύγουν. Το μέλλοντα γεννάμενο παρόν, μέσα σε όραμα ο Ιερομόναχος θα παρακολουθήσει το κακό τέλος της γυναίκας. Τα κεφάλαια 24, 25, 26 και 27 αφορούν ακριβώς το μελλοντικό θάνατο της γυναίκας, φρικτό θάνατο, τον οποίο ο αναγνώστης μαζί με τον Ιερομόναχο το παρακολουθούν χάρη στο όραμα, ένα καινούριο όραμα που βλέπει ο Ιερομόναχος. Αυτή η παρατεταμένη χρήση του οράματος είναι αυτή που δίνει τον πραγματικό τίτλο του έργου. Σε μια σημείωση ο Σολομός έχει σημειώσει τον πραγματικό του τίτλο, τον πραγματικό αυτόν που σκόπευε να δώσει όταν θα τελείωνε το έργο. Το γράφει δίγλωσσα και ανορθόγραφα. «Visione di Dionisio Ιερομόναχο, εγκάτοικου εις ξοκλήσι Ζακύνθου». Το έργο καθιερώθηκε να λέγεται «Η γυναίκα της Ζάκυνθος». Αυτή όμως η επιλογή του ίδιου του συγγραφέα για τον τίτλο του έργου είναι σημαντική. Εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι ενώ στον τίτλο «Η γυναίκα της Ζάκυνθος» το πρόσωπο που προβάλλεται είναι η γυναίκα της Ζάκυνθος, στον τίτλο που επιλέγει ο συγγραφέας το πρόσωπο που προβάλλεται είναι ο Ιερομόναχος και το όραμά του. Έχει σημασία γιατί επιτρέπει να κάνουμε μια σειρά από συνδέσεις ότι η γυναίκα της Ζάκυνθος δεν είναι ένα αυτόνομο πρόσωπο, αλλά ο αναγνώστης το έχει μέσα από την αφήγηση του Ιερομόναχου. Κάποια στοιχεία άλλα της ποιητικής, τη χρήση του οράματος την είπαμε, τη μεγάλη προσοχή του Σολομού για την αληθοφάνεια. Ιδεολογικά, τι είναι το έργο αυτό? Είναι μια σάτυρα, έτσι το λέμε και έτσι συνήθως το γράφουμε. Στην πραγματικότητα είναι μια υψηλή σάτυρα. Σας θυμίζω τον χαρακτηρισμό του Πολυλά, σοβαρή σάτυρα. Υψηλή σάτυρα γιατί διακυβεύονται έννοιες όπως το καλό και το κακό. Γιατί οι συγκρούσεις γίνονται σε επίπεδο πραγματικά δαιμονικό. Δεν είναι μια σάτυρα που γελάει κανείς, που χαμογελάει, που διασκεδάζει. Τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά, ηθικά. Επίσης υπάρχουν μορφές καρικατούρες. Η γυναίκα της Ζάκυνθος είναι μια τέτοια καρικατούρα. Άρα είναι ένα γκροτέσκο σατυρικό. Είναι ένα σύνθετο λοιπόν κείμενο ιδεολογικά που αν θέλαμε να το περιγράψουμε θα έπρεπε να ανατρέξουμε σε όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Είναι υψηλό, είναι γκροτέσκο σατυρικό, είναι οραματικό, προφητικό, ρυθμικό πεζοκείμενο. Ο Σολομός προσέχει, είπαμε, τη δομή και την τεχνική της απόκρυψης και τώρα θα περάσουμε να δούμε ένα παράδειγμα. Και αν έχουμε λίγο χρόνο θα σταθούμε και στις φιλόδοξες καλλιτεχνικές επιδιώξεις του. Η γυναίκα της Ζάκυνθος βρίσκεται στη μέση, βρίσκεται στην πραγματικότητα, τελειώνει εκεί που αρχίζει ο κριτικός.
Βρίσκεται λοιπόν, αν ο κριτικός ορίζει την όρημη περίοδο του Σολομού, η γυναίκα της Δάκρυας βρίσκεται στο μετέχμιο του περάσματος από την ενική λεγόμενη ποιήση και δημιουργία στην όρημη. Και είναι πραγματικά ένα μετέχμιο που προετοιμάζει, αν θέλετε, και τα όρημα έργα. Παραδείγματος χάρη, η διαμάχη του καλού με το κακό, που την βλέπουμε στη γυναίκα της Δάκρυας, μετά στο σύνθεμα το 1833-34, με τον κριτικό και τα άλλα έργα, θα εξειδικευτεί και θα είναι πολύ πιο επεξεργασμένη σαν έννοια. Ας σταθούμε λοιπόν εδώ και να δούμε την προσοχή που δίνει ο Σολομός στη δομή. Το κεφάλαιο αυτό, το 22, είναι, όπως σας είπα, ένα κεφάλαιο που η γυναίκα της Δάκρυας συναντάει τις μεσολογγίτισες. Οι μεσολογγίτισες ζητιανεύουν και κάποια στιγμή φτάνουν στο σπίτι της γυναίκας της Δάκρυας. Υπάρχει λοιπόν μια αντιπαράθεση ανάμεσά τους. Θα διαβάσω ένα μικρό κομμάτι. Λοιπόν, το κεφάλαιο λέει, αλλά εγώ έχω δουλειά. Ακούστε, έχω δουλειά. Είναι σίγουρο, όπως με τους τίτλους του Βυζινού και των διηγημάτων, τους τίτλους που δίνει ο Βυζινός στα διηγήματα, ότι ο αναγνώστης μπαίνει σε μια περιέργεια, όπως ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου ή το μόνο της ζωής του ταξίδι. Αμέσως δημιουργείται ένα suspense. Και αυτός ο τίτλος πραγματικά δημιουργεί ένα suspense. Τι δουλειά έχει η γυναίκα της Ζάκυθος και τι είναι αυτό που λέει. Ωστόσο η γυναίκα της Ζάκυθος, λέει η ορομόναχος, είχε στα γόνατά της τη θυγατέρα της και πολέμαει να την καλοπιάσει. Έβαλε το λοιπόν το ζουρλάδι τα μαλλιά της από πίσω από τα αυτιά, γιατί η ανησυχία της τα είχε πετάξει, και έλεγε φιλώντας τα μάτια της θυγατρός της. «Μάτια μου, ψυχή μου, να γίνεις καλή να παντρευτείς και να βγαίνουμε και να μπαίνουμε και να βλέπουμε τον κόσμο και να καθόμαστε μαζί στο παρεθύρι και να διαβάζουμε τη Θεία Γραφή και τη Χαλιμά». Και αφού την εχάιδεψε και της φίλησε τα μάτια και τα χείλα, την άφησε απάνω στην καθήκλα λέγοντάς της «Να και ένα καθρεφτάκι και κοιτάξου που είσαι όμορφη και μου μοιάζεις». Σε δύο κεφάλαια, τρία κεφάλαια, στο δεύτερο κεφάλαιο, πριν δηλαδή, έχει γίνει η περιγραφή της γυναίκας της Δάκρυας που είναι εκτροματική. Οπότε εδώ πέρα ο αναγνώστης καταλαβαίνει την ειρωνία του όλου πράγματος και πόσο ο ιερομόναχος υπονομεύει, ενώ μοιάζει να είναι ένας αντικειμενικός αφηγητής, πώς υπονομεύει τη σαντιριζόμενη γυναίκα της Δάκρυας. Και η κόρη που δεν ήταν μαθημένη με τα καλά, ησύχασε και από τη χαρά της εδάκρυσε. Και ειδού μεγάλη ταραχή ποδιών, όπου πάντοτε σ' αύξαινε. Και σταμάτησε κοιτάζοντας κατά τη θύρα και φουσκώνοντας τα ρουθούνια της. Και ειδού παρεσιάζονται ομπρός της οι γυναίκες του Μεσολογγιού. Εβάλανε το δεξί του στα στήθια και προσκυνήσανε και μείνανε σιωπηλές και ακίνητες. Και έτσι δα πώς, τι κάνουμε, θα παίξουμε, τι ορίζετε κυράδες. Εκάματα ανεβαίνοντας τόσο ταραχή με τα σιρτοπάπουτσα που καρτερώ να μου δώσετε προσταγές. Και όλες εμείνανε σιωπηλές και ακίνητες, αλλά μία είπε «Αμ, έχεις δίκιο, είσαι στην πατρίδα σου και στο σπίτι σου και εμείς είμαστε ξένες και όλος πρόξιμο θέλουμε». Και τότε η γυναίκα την αντίσκοψε και αποκρίθηκε «Κύρα δασκάλα, όλα τα χάσατε, αλλά από εκείνο που ακούω η γλώσσα σας έμεινε. Είμαι στην πατρίδα μου και στο σπίτι μου. Και η αφεντιά σου δεν ήσουν στην πατρίδα σου και στο σπίτι σου. Και τι σας έλειπε και τι κακό είδατε από τον Τούρκο. Δεν σας άφηνε φαϊτά, δόλους, δούλους, περβόλια. Και δόξασε ο Θεός, είχετε περισσότερα από εκείνα που έχω εγώ. Σας είπα εγώ ίσως να χτυπήσετε τον Τούρκο που ερχόστενε τώρα σε μένα μου γυρέψετε και να με βρίσετε. Νέσχε, ευγήκατε όξο και κάμετε παλικαρίες. Επολεμούσετε. Όμορφο πράγμα που θελήστενε με τουφέκι και με βελέση ή βάλατε και βρακί. Και κάτι εκάμετε στην αρχή, γιατί επήρετε τα άτυχα παλικάρια της Τουρκιάς ξάφνου. Και πώς εμπόριε ποτέ του να υποφτευτεί τέτοια προδοσία. Το θέλω Θεός. Δεν ανακατονώστενε με δάφτον μέρα και νύχτα. Τόσο κάνει κι εγώ μες στο ξημέρωμα να μπήξω το μαχαίρι στο λαιμό του αντρός μου. Και τώρα που βλέπετε πως πάνε τα πράγματά σας κατά, θέλετε να πέσει το βάρος απάνω μου. Καλή μα την αλήθεια, αύριο πέφτει το Μισολόγγι, βάλουνε σε τάξη την Ελλάδα τη ζουρλή βασιλιάδες, εις τους οποίους έχω όλες μου τις ελπίδες, και όσοι μείνουν από τον ξελοθρωμό,
έρχονται στη Ζάκυνθο να τους θρέψουμε και με την κοιλιά γιωμάτη μας βρίζουνε. Λέοντας, εσώπησε λίγο, κοιτάζοντας μες στα μάτια τις γυναίκες του Μεσολογγιού. «Κι έτσι ξέρω να μιλώ κι εγώ, ναι ή όχι. Και τώρα δά τι ακαρτερείτε. Ευρήκατε ίσως ευχαρίστηση να με ακούτε να μιλώ. Εσείς δεν έχετε άλλη δουλειά, παρά να ψωμοζητάτε. Και να πούμε την αλήθεια, στοχάζομαι πως θέλανε μια θαράπαψη για όποιον δεν ντρέπεται. Αλλά εγώ έχω δουλειά. Ακούστε, έχω δουλειά». Και φωνάζοντας τέτοια, δεν ήταν το τρυπίθαμο μπουρίκι, αλλά εφάνηκε σωστή, γιατί ασηκώθηκε με μεγάλο θυμό στην άκρη των ποδιών και μόλις άγγισε το πάτωμα. Και εγρήλωσε τα μάτια και το άβλαυτο μάτι εφάνηκε αληθόρικο και το αληθόρικο έσιαξε. Και γίνηκε σαν την προσωπίδα την ύψινη όπου χύνουν οι ζωγράφοι στα πρόσωπα των νεκρών για να... Υπάρχει κενό στο κείμενο. Και όποιος την έβλεπε να ξανάρθει στην πρώτη της μορφή έλεγε «Ο διάβολος ίσως την είχε αδράξει, αλλά μετάνιωσε και την άφησε για το μίσος που έχει του κόσμου». Και η θυγατέρα της, κοιτάζοντάς την, εφώναξε. Και οι δούλοι εξαστόχησαν την πείνα τους και οι γυναίκες του Μεσολογγιού εκατέβηκαν χωρίς να κάνουμε ταραχή. Ετότες η γυναίκα, βάνοντας την απαλάμια πάνω στην καρδιά της και αναστενάζοντας δυνατά, είπε «Πώς μου χτυπάει, Θεέ μου, η καρδιά που μου έπλασες τόσο καλή. Με συγχύσανε αυτές οι πόρνες. Όλες οι γυναίκες του κόσμου είναι πόρνες. Αλλά εσύ, κόρη μου, δεν θέλω να είσαι πόρνη σαν την αδελφή μου και σαν τις άλλες γυναίκες του τόπου μου. Κάλει ο θάνατος. Και εσύ, μάτια μου, εστιάχτηκες. Έλα, στάσου ήσυχη, γιατί αν αναδευτείς από αυτή την καθήκλα, κράζω ευθύσω πίσω εκείνες τις τρίγλες και σε τρώνε». Και οι δούλοι είχαν πάγει στο μαγειρίο, χωρίς να καρτερέσουν την προσταγή της γυναικός, και εκεί άρχισαν να μιλούν για την πείνα τους. Και η γυναίκα ετώντες εμπήκε στο δώμα της. Και έγινε μεγάλη σιωπή. Και σε λίγο άκουσα το κρεβάτι να τρίζει, πρώτα λίγο και κατόπι πολύ. Και ανάμεσα στο τρίξιμο ευγαίνανε λαχανιάσματα και γονγκισμοί, καθώς κάνουν οι βαστάζοι, όταν οι κακότυχοι έχουν βάρος στην πλάτη τους ανυπόφορτο. Και έφυγα από την πέτρα του σκανδάλου, εγώ, Διονύσιος Ιερομόναχος, και ότι έβγαινα από τη θύρα του σπιτιού, απάντηξα τον άντρα της γυναικός όπου ανέβαινε. Αυτό είναι το κεφάλαιο 22. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν στο τέλος ποια είναι η δουλειά που είχε η γυναίκα της Ζάκυνθος. Είχε τον εραστή της μέσα στο δωμάτιο. Η αντιπαράθεση λοιπόν της γυναίκας με τους Μεσολογγίτες κατορθώνει, με τις Μεσολογγίτες, συγγνώμη, κατορθώνει να αναδείξει και την ανήθικη και την αντεθνική συμπεριφορά της γυναίκας. Το ενδιαφέρον είναι, γι' αυτό λέμε προσοχή στη δομή και στην τεχνική της απόκρυψης, είδατε πόσο τεχνικά το έκρυψε ο Σολωμός μέχρι το τέλος. Το κείμενο το κρύβει τι δουλειά έχει η γυναίκα μέχρι το τέλος. Πιστεύουν όλοι ότι είναι μια γυναίκα που έχει κάποια απασχόληση και ακόμα θα μπορούσαν ενδεχομένως να δικαιολογήσουν και την άγρια συμπεριφορά της. Και τελικά αποδεικνύεται ότι αυτό που έχει είναι μια έτσι άνομη σχέση. Δεν είναι ο σύζυγός της ο οποίος ανεβαίνει τις σκάλες εκείνη τη στιγμή. Η προσοχή στη δομή έγκυται ότι από τις 37 παραγράφους του κειμένου ο Σολωμός φροντίζει να δώσει 18,5 ακριβώς στη γυναίκα της Ζάκυνθος και 18,5 ακριβώς στο λόγο του Ιερομόναχου και σε μισή φράση που λέει «Η Μεσολογγίτισσα». Με αυτήν την προσοχή προχωράει σε όλο το έργο, στη δόμησή του, προσπαθώντας να εξασφαλίσει αυτό που είδαμε πριν, την αληθοφάνεια, την αντικειμενικότητα του Ιερομόναχου. Δεν μοιάζει να πρημοδοτεί κανέναν. Μοιάζει απλώς να φυγείται αντικειμενικά. Γιατί υποτίθεται ότι ο Ιερομόναχος αποδίδει δικαιοσύνη. Είναι αυτός που θα αποδώσει τη δικαιοσύνη επί της γης. Στη γυναίκα της Ζάκυνθος λοιπόν συναντάμε τα περισσότερα από τα βασικά θέματα της σολωμικής ποίησης. Το θέμα της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της διαμάχης του καλού και του κακού, της θρησκευτικότητας, το υψηλό, τη δοκιμασία, τη φύση και τον έρωτα. Βέβαια, όχι με την ίδια σημασία όλα. Παραδείγματος χάρη, το θέμα της πατρίδας και της ελευθερίας είναι συνυφασμένο με το γεγονός του Μεσολογγιού. Αν είχαμε το χρόνο
να ασχοληθούμε με αυτό το ενδιαφέρον στοιχείο, δηλαδή το ότι ο Σολωμός τοποθετεί μέσα στο πεζό κείμενο της γυναίκας της Ζάκυνθος δύο λυρικά ποίηματα, με σκοπό πάντα να δώσει έμφαση στην κακία της γυναίκας. Και το ένα από αυτά είναι μια προφητεία πάνω στο πέσιμο του Μεσολογγιού και είναι το γνωστό μας πρώτο σχεδίο των ελεύθερων πολιορκημένων στην πραγματικότητα, που σχεδιάζεται σαν μια προφητεία απάνω στο πέσιμο του Μεσολογγιού. Τι θα πει προφητεία επάνω στο πέσιμο του Μεσολογγιού? Ο Σολωμός πιστεύει ότι το Μεσολόγγι, έτσι το παρουσιάζει μες στο ποίημα, έπεσε, ξέρει γιατί, γιατί έπεσε το Μεσολόγγι, γιατί οι Έλληνες επέδειξαν διχόνοια, γιατί τα πλοία που ήταν έξω από το Μεσολόγγι έγινε μια διαφωνία για τα χρήματα, σηκώθηκαν και έφυγαν και έτσι το Μεσολόγγι δεν μπορούσε να ανεφοδιαστεί. Ο Σολωμός λοιπόν βρίσκει την ευκαιρία μέσα από τη γυναίκα της Ζάκυνθος, που γράφεται, όπως είπαμε, την εποχή που ξεκινάει η πολιορκία, τελειώνει η πολιορκία η δεύτερη και γίνεται η έξοδος, βρίσκει την ευκαιρία να παρουσιάσει το πέσιμο του Μεσολογγιού σαν θεϊκή τιμωρία για τη διχόνοια των Ελλήνων. Άρα, η γυναίκα της Ζάκυνθος έχει και αυτή τη διάσταση. Δεν είναι μόνο ένα σατυρικό ποίημα εκτόνωσης της προσωπικής αντιπάθειας του Σολωμού για αυτή τη γυναίκα. Είναι ένα ποίημα σύνθετο που έχει ακριβώς την αντιπαλότητα του κακού και του καλού και που μέσα στα κακά είναι και η διχόνοια, η οποία επίσης έμεσα, σε δεύτερο επίπεδο, αλλά και αυτή καταγγέλλεται. Το θέμα της δικαιοσύνης, ο ιερομόναχος σκέφτεται τους δίκαιους και τους άδικους, η διαμάχη του καλού με το κακό. Η διαμάχη του καλού και το κακό και η δικαιοσύνη, είπαμε ότι είναι ένα από τα σταθερά θέματα του Σολωμού. Πραγματικά τα βλέπουμε από τα πρώτα ιταλόγλωσσα ποίηματά του. Σχεδιάζει εκεί δύο σονέτα, ας πούμε, στη συλλογή Ρήμε Ιμπροβιζάτε, ο θάνατος του δίκαιου και ο θάνατος του άδικου. Σονέτα αφιερωμένα στον τρόπο που πεθαίνει ένας δίκαιος άνθρωπος και στον τρόπο που πεθαίνει ένας άδικος. Η Φαρμακομένη, που ίσως σας είναι οικείο, γραμμένο για μία γνωστή κοπέλα από τον κύκλο του, η οποία αυτοκτόνησε όταν ο αρβενιστικός της την άφησε και από το κοινωνικό περιβάλλον κατηγορήθηκε ότι ήταν ανήθικη. Ο Σολωμός γράφει αυτό το ποίημα για να την υπερασπιστεί. Υπάρχει λοιπόν μια συνεχής μέρημνα του Σολωμού να αποδώσει με το έργο του δικαιοσύνη. Το ίδιο συμβαίνει και στη γυναίκα της Ζάκυνθος. Αυτή τη φορά δεν είναι μια δικαιοσύνη υπεράσπισης, όπως η Φαρμακομένη, είναι μια δικαιοσύνη που αποδίδεται καταγγελτικά, στιγματίζοντας το κακό. Ενώ στο σύνθεμα του 1833-34, που είναι από τα πράγματα πιο περίπλοκα, έχουμε και τα δύο. Έχουμε και την επιβράβευση της σωστής συμπεριφοράς και την καταδίκη της αρνητικής. Πώς λειτουργεί η αντιπαράθεση, λίγο το ανέφερα και επιστρέφω σε αυτό. Η γυναίκα της Ζάκυνθος έχει να αντιμετωπίσει στην πραγματικότητα μέσα στο έργο όλο το υπόλοιπο, όλες οι υπόλοιπες ομάδες προσώπων που παρελάβουν. Το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε μία σκηνή του τέλους θα εμφανιστούν τα φαντάσματα των νεκρών γονιών της για να την καταραστούν. Η κόρη της, η μία, επίσης είναι, επαναλαμβάνει τις κατάρες της γιαγιάς της. Το κοινωνικό περιβάλλον, οι δούλοι, δεν ξέρω αν το προσέξατε στο κομμάτι που διάβασα, οι δούλοι μιλάνε για την πείνα τους. Είναι δυσαρεστημένοι προφανώς από τη γυναίκα και από τη συμπεριφορά. Οι Ζακυνθινοί, με το θετικό τους παράδειγμα, την ανησυχία που δείχνουν για το Μεσολόγγι, αντιπαρατίθενται στη γυναίκα. Το ίδιο η Γριούλα που προσεύχεται για το Μεσολόγγι. Το ίδιο ένα λυρικό ποίημα που θα έβαζε ο Σολωμός, που σχεδίαζε να βάλει μέσα στο πεζό έργο και θα παρουσίαζε το θάνατο μιας ενάρετης κοπέλας. Πεθαίνει και κατεβαίνουν οι άγγελοι για να συνοδεύσουν την ψυχή της στον παράδεισο. Ενώ η γυναίκα της Ζάκυνθος πεθαίνει, θα διαβάσουμε μαζί με την Θοδώρα το κεφάλαιο, τραγικά. Και βέβαια αντιπαρατίθεται με τη μορφή του ιερομόναχου Διονύσιου. Είναι όμως ο ιερομόναχος Διονύσιος το καλό, εκπροσωπεί το καλό? Η ιδιότητα του ιερομόναχου του επιτρέπει να αναλάβει το ρόλο του επίγειου κριτή της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ο σατυρικός του όμως τρόπος με τον οποίο απονέμει την ποιητική δικαιοσύνη του προσδίδει αναντήρητα μια σατανική ιδιότητα. Αν το καλοσκεφτούμε,
ο ιερομόναχος παρασύρεται στο έργο του σατανά. Τι κάνει? Όχι μόνο εκφράζει μια άποψη ή νουθετεί τη γυναίκα της Άκηθος, αλλά μπαίνει στην περιπέτεια να αφηγηθεί την περίπτωσή της. Να την αφηγηθεί, να σατυρήσει, να παρασυρθεί στο έργο της κρίσης, το οποίο αν το καλοσκεφτούμε, σε ποιον ανήκει? Μόνο στο Θεό. Και ένας ιερομόναχος πρωτίστως θα πρέπει να το ξέρει. Άρα έχουμε ένα βλέμμα που προφητεύει, ενώ περιγράφει δίθεν αντικειμενικά, ειρωνεύεται, σατυρίζει, είναι προφητικό, αλλά είναι αξιόπιστο. Στο κεφάλαιο 25, όπου έχουμε ακριβώς το ζωφερό εφιαλτικό περιβάλλον, άρρωσε τη γυναίκα ανάμεσα στα φαντάσματα των γονιών της και ο ιερομόναχος λέει «Και έφρυξα και έστριψα στην αντίκριμερία το πρόσωπό μου από τη φρίκη και ξανάσανε το μάτι μου στον καθρέφτη, ο οποίος δεν έδειχνε παρά τη γυναίκα μοναχή και μέκ και το φως. Γιατί τα σώματα των άλλων τριών ησυχάσανε στο μνήμα τους, από όπου θα πεταχθούν όταν βαρέσει σάλπιγγα μαζί με το Διονύσιο μόναχο, μαζί με τη γυναίκα της Άκηθος και όλα τα τέκνα του Αδάμ στη μεγάλη κοιλάδα του Οσαφά». Και εκείνη τη στιγμή, τι κάνει ο ιερομόναχος? «Και άρχισα να συλλογιστώ απάνω στη δικαιοσύνη του Θεού, πουθενά είναι αυτή την ημέρα φανούσιμη, δηλαδή κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Και αποδεικνύεται από τη συνέχεια του κειμένου ότι δεν είναι ικανός να κάνει ούτε αυτό. Και το μάτι, προσιλωμένο στον καθρέφτη, εμποδίστηκε από το συλλογισμό, από το λογισμό. Αλλά ακολούθως ο λογισμός εμποδίστηκε από το μάτι. Επειδή στριφογυρίζοντας εγώ έπειτα τα μάτια εδώ και εκεί, καθώς κάνει ο άνθρωπος που συλλογίζεται πράγμα δύσκολο που πολεμάει να καταλάβει». Υπάρχουν μέσα στο κείμενο τέτοιες μικρές ρογμές στη μορφή του ιερομόναχου, όπως αυτή είναι μια άλλη ρογμή. Έχουμε την εντύπωση, μας την δημιουργεί ο ιερομόναχος, ότι τα οράματα στα οποία μπαινοβγαίνει του τα στέλνει ο Θεός. Κοιτάξτε εδώ, και κοίταξα τριγύρω και δεν έβλεπα τίποτα και είπα «Ο Κύριος δεν θέλει να είδω άλλο». Και γυρίζοντας το πρόσωπο, όπου ήταν οι πλάτες μου, εκκίνησα να πάω στον ηλίπιο, αλλά ξεκινά ένα καινούριο όραμα και μια φωνή ογρήγορη μου βάρισε την ακοή λέγοντας «Ο Διονύση ερμόναχε, βλέπεις την εκδίκηση του Θεού». Άρα μας βάζει στην αφήγησή του. Εμείς στην πραγματικότητα δεν έχουμε δυνατότητα άμεσης γνωριμίας με αυτό το πρόσωπο της γυναίκας της Άκηθος, παρά μόνο μέσα από την αφήγηση της θετικής μορφής του ιερομόναχου. Είμαστε όμως έτσι εγκλωβισμένοι στην πραγματικότητα στη δική του οπτική γωνία, η οποία, αυτό εδώ να σας δείξω, έχει κάθε τόσο κάποιες ρογμές. Μία ήταν αυτή που είδαμε πριν. Δεν μπορεί να συλλογιστεί καλά. Δεν καταφέρει να ολοκληρώσει τους συλλογισμούς του. Εδώ μας λέει ότι ο Κύριος του στέλνει τα οράματα και ο Κύριος είναι αυτός που του λέει «θα δεις τώρα την εκδίκηση». Γρήγορα όμως αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο, ότι αυτός που λέει, αν προσέξουμε το κείμενο δηλαδή, αυτός που λέει «ο Διονύση ιερομόναχε και βλέπεις εκδίκηση Θεού», είναι το φάντασμα της νεκρής μητέρας της γυναίκας. Άρα και εδώ αποδεικνύεται ότι πρέπει να είμαστε καχύποπτοι. Ο αναγνώστης, αν προσέξει το σολομικό κείμενο, ακριβώς επειδή ο Σολομός έχει προνοήσει γι' αυτό, αρχίζει και υποπτεύεται τον ιερομόναχο. Ο οποίος ιερομόναχος άλλωστε τι είναι? Είναι ένα προσωπείο του ποιητή, όπως είπαμε. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε την ικανότητα αυτού του κειμένου να έχει μέσα του, να περιέχει ένα ειρωνικό αυτοσχόλιο για τον συγγραφέα που κάθεται τώρα και μέσω του ιερομόναχου σατυρίζει αυτή τη γυναίκα και την θεωρεί κακή. Δίνει στον αναγνώστη το ίδιο το κείμενο, ο ίδιος ο Σολομός, την λαβή να αμφισβητήσει τη μορφή του ιερομόναχου και να τον βάλει μαζί με τη γυναίκα της Άκυνθος, να αμφισβητήσει λοιπόν την αγιότητά του, την καλοσύνη του, με αυτή τη φράση. Είναι και ο ίδιος, εν τέλει, απέναντι στο Θεό, κρινόμενος. Όπως είναι κρινόμενος και ο Σολομός που έχει φτιάξει αυτή τη σάτυρα. Έχουμε αφήσει το τρίτο στάδιο επεξεργασίας του έργου. Στο τρίτο στάδιο, οι αλλαγές είναι μικρές σε έκταση, αλλά πάρα πολύ δραστικές.
στη ζωή του Σολομού συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός, θα λέγαμε. Ξεκινάει η λεγόμενη οικογενειακή δίκη. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι αυτή η περιπέτεια. Σύντομα σας θυμίζω, ο ετεροθαλής αδελφός του Σολομού, Ιωάννης Λιονταράκης, τον οποίο ο ποιητής είχε με τα χρήματά του βοηθήσει να σπουδάσει στην Ιταλία, επιστρέφοντας από την Ιταλία, δηλώνει στο Τελωνείο όχι Λιονταράκης, αλλά Σολομός. Διεκδικώντας προφανώς το όνομα και την περιουσία του Νικολάου Σολομού, του νεκρού πατέρα, ο οποίος ήταν μεν γέρος και άρρωστος, αλλά ακόμα εν ζωή όταν είχε συλλάβει η μητέρα τον Λιονταράκη. Ο Διονύσιος και ο Μομήτριος αδελφός του Δημήτριος αντιδρούν με αγωγή και ξεκινάει έτσι μία δίκη το 1833, τον Νοέμβριο, η οποία θα κρατήσει πάρα πολλά χρόνια, θα αναστατώσει γενικά τις ζωές των ανθρώπων εκεί και του Σολομού, γιατί κυρίως μόνο θα νικήσουν στο τέλος, θα κερδίσουν τη δίκη, όμως θα φέρει στην επιφάνεια όλη τη δυσάρεστη ιστορία με την οθογέννησή του, με την ερωτική ζωή της μητέρας του εκτός γάμου κτλ. Εκείνη λοιπόν ακριβώς την εποχή που επεξεργάζεται η γυναίκα της Ζάκυνθος, αυτή η νέα οργή που νιώθει για τον δικηγόρο του αδελφού του, για τον αδελφό του, για πρόσωπα που δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, τονωθεί να βάλει μέσα στη γυναίκα της Ζάκυνθος, που εκείνη τη στιγμή ακόμα επεξεργαζότανε, και κάποια άλλα πρόσωπα που προέρχονται από την καινούργια εμπειρία αυτή την αναστάτωση της δίκης. Και ένα από αυτά είναι ο δικηγόρος του ετεροθαλούς αδελφού του. Ένα άλλο είναι να βάλει αφηγητή, όχι τον ιερομόναχο, αλλά αυτόν που στην πραγματικότητα ο αφηγητής αυτός αντιπροσωπεύει, δηλαδή το διάβολο. Να εισάγει δηλαδή στο κείμενο σαν αφηγητή, όχι τον ιερομόναχο πια, αλλά το διάβολο. Θα εμφανιστεί ο διάβολος και θα τους κατευθύνει όλους, και τη γυναίκα της Ζάκυνθος και τον ιερομόναχο, για να μπορέσει να βολέψει τη σάτυρα και εναντίον του καινούριου προσώπου που τον ενδιαφέρει τώρα να σατυρήσει. Όμως αυτό ανατρέπει το σχέδιο του έργου, ακυρώνει την επεξεργασία που είχε γίνει μέχρι τότε και ο Σολομός αποφασίζει να το εγκαταλείψει έτσι εν ολοκλήρω και να ασχοληθεί με τη σάτυρα για το Ζαμπέλιο, που είναι το πείμα της Τρίχας. Αυτό είναι το πείμα της Τρίχας που είπαμε πριν στην αρχή. Ξεκινάει λοιπόν από το πείμα της Τρίχας. Και μετά θα αξιοποιήσει τελικά τη γυναίκα της Ζάκυνθος για άλλα έργα, παραδείγματος χάρη για το δεύτερο σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Εδώ υπάρχουν κάποια αναγνωστικά και εκδοτικά προβλήματα που δημιουργούνται, που δεν θα σας κουράσω, αλλά πρέπει να έχουμε τα εξής τρία πράγματα κατά τη γνώμη μου στο μυαλό μας. Ότι έχουμε την απουσία ενός τελικού κειμένου, αλλά έχουμε ένα επεξεργασμένο υλικό το οποίο πρέπει να προσεγγίσουμε, έχουμε ένα έργο εν πρόοδο, και αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε περισσότερα από ένα κείμενα, τουλάχιστον δύο. Και αυτό στην φιλολογία είναι μια αναλυτική γενετική έκδοση, που όμως δίνει ένα κείμενο που μπορεί κανείς να διαβάσει, είναι το κείμενο που έχει συγκεντρωθεί σε αυτήν την έκδοση, θα την αφήσω στη βιβλιοθήκη εδώ, το βιβλίο, και από αυτό θα διαβάσουμε τώρα με τη βοήθεια της Θεοδόρας Πολύζου, που είναι απόφυτος του Τμήματος της Φιλολογίας του Πανεπιστημίου, και έτσι θα κλείσουμε την παρουσίαση αυτή. Θα παρουσιάσουμε μια ανάγνωση γενετική, δηλαδή θα διαβάσει η Θεοδόρα το πρώτο κεφάλαιο της γυναίκας της Ζάκυνθος, έτσι όπως έχει η μορφή του στο δεύτερο στάδιο επεξεργασίας, και εγώ θα παρεμβαίνω εκεί που ο Σολομός επιφέρει αλλαγές στο τρίτο στάδιο επεξεργασίας. Κεφάλαιο πρώτον. Ο ιερομόναχος πικραίνεται. Εγώ, Διονύσιος ιερομόναχος, εγκάτοικος στο ξοκλήσι του Αγίου Λύπιου, για να περιγράψω ό,τι είδα, λέγω. Ό,τι γύριζα από το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, όπου είχα πάει για να μιλήσω με έναν καλόγερο για κάτι υπόθεσες ψυχικές και για δέησες για το έθνος που πολεμάει. Κι ήτανε καλοκαίρι, κι ήταν η ώρα που θολώνουνε τα νερά, κι είχα φτάσει στα τρία πηγάδια, κι ήτανε και τριγύρου η γη όλο νερά, γιατί πάνε οι γυναίκες και συχνοβγάνουνε.
Εσταμάτησα σε ένα από τα τρία πηγάδια και απειθώνοντας τα χέρια μου στο φιλιατρό του πηγαδιού, έσκυψα να ειδώ αν ήτουν πολύ νερό. Και το είδα ως τη μέση γιωμάτο. Και είπα, δόξασε ο Θεός. Γλυκιά η δροσιά που σπτέρνει για τα σπλάχνα του ανθρώπου το καλοκαίρι. Μεγάλα τα έργα του. Και μεγάλη ευχαριστία του ανθρώπου. Και οι δίκαιοι, κατά τη Θεία Γραφή, πόσοι είναι. Και συλλογίζοντας αυτό, επέσανε τα μάτια μου στα χέρια μου, όπου ήταν επιθωμένα στο φιλιατρό. Και θέλοντας να μετρήσω με τα δάχτυλα τους δίκαιους, ασήκωσα από το φιλιατρό το χέρι μου το ζερβί και κοιτώντας τα δάχτυλα του δεξιού, είπα «Τάχα να είναι πολλά». Και αρχίνησα και σύγκρινα τον αριθμό των δικαίων που εγνώριζα με αυτά τα πέντε δάχτυλα. Και βρίσκοντας πως ετούτα περισσεύανε, ελιγόστεψα το δάχτυλο το λιανό, κρύβοντάς το ανάμεσα στο φιλιατρό και στην απαλάμη μου. Και έστεκα και θεωρούσα τα τέσσερα δάχτυλα για πολλή ώρα και αισθάνθηκα μεγάλη λαχτάρα, γιατί είδα πως ήμουν ασθενεμένος να λιγοστέψω και κοντά στο λιανό μου δάχτυλο έβαλα το σημωτινό του στην ίδια θέση. Εμνέσκανε το λοιπόν από κάτω από τα μάτια μου τα τρία δάχτυλα μοναχά και τα χτυπούσα ανήσυχα πάνω στο φιλιατρό για να βοηθήσω το νου μου να έβρει κάνε τρεις δίκαιους. Αλλά επειδή αρχινήσανε τα σωθικά μου να τρέμουνε σαν τη θάλασσα που δεν ησυχάζει ποτέ, ασήκωσα τα τρία μου έρμα δάχτυλα και έκαμα το σταυρό μου. Έπειτα, θέλοντας να ρυθμίσω τους άδικους, έχωσα το ένα μέσα στην τσέπη του ράσου μου και το άλλο ανάμεσα στο ζωνάρι μου, γιατί εκατάλαβα αλίμονον πως τα δάχτυλα δεν χρειαζόταν ολότελα. Και ο νους μου εζαλίστηκε από το μεγάλο αριθμό. Όμως με παρηγορούσε το να βλέπω πως καθένας κάτι καλό είχε απάνω του. Και άκουσα ένα γέλιο φοβερό μες στο πηγάδι και είδα προβαλμένα δύο κέρατα. «Εκουίλα βιζιώνε τελ διάβολο και δω η οπτασία του διαβόλου, την οποία πρέπει να διαφοροποιείς. Την πρώτη φορά μπορεί να είναι ένα φιδάκι που βγαίνει από το πηγάδι, έπειτα γιγαντώνεται και φανερώνεται ο διάβολος. Στη μέση του συνθέματος άλλο πράγμα, στοχά σου. Στο τέλος, ένας νάνος». Και μου ήρθε στο νου μου, περισσότερο από όλους αυτούς, η γυναίκα της Άκηθος, η οποία πολεμάει να βλάφτει τους άλλους με τη γλώσσα και με τα έργατα και ήταν έχθρισα θανάσιμη του έθνους. Και γυρεύοντας να ειδώ, εάν μέσα σε αυτή την ψυχή, εις την οποία αναβράζει η κακία του σατανά, αν έπεσε ποτέ η απεθύμια του παραμικρού καλού, έπειτα που αισθάθηκα να συλλογιστώ καλά, ύψωσα το κεφάλι μου και τα χέρια μου στον ουρανό και φώναξα. «Θεέ μου, καταλαβαίνω πως γυρεύω ένα κλονί αλάτι μέσα στο θερμό». Και είδα πως ελάμπανε από πάνω μου όλα τα άστρα και ξάνοιξα την αλετροπόδα όπου με εφραίνει πολύ. Και βιάστηκα να κινήσω για το ξοκλήσι του Αγίου Λύπιου γιατί είδα πως εχασομέρισα και ήθελα να φτάσω για να περιγράψω τη γυναίκα της Άκηθος. Και ειδού καμία δωδεκαρία ψωρόσκυλα που ήθελανε να μου εμποδίσουνε το δρόμο. Και μη θέλοντας εγώ να τα κλωτσοβολήσω, για να μην εγγίξω την ψώρα και τα αίματα που είχανε, εστοχαστήκανε πως τα σκιάζουμε. Και ήρθανε βαβίζοντας σημότερά μου. Όμως εγώ εκαμώθηκα πως σκύφτω να πάρω πέτρα. Και έφυγαν όλα, και ξεθύμεναν τα κακορίζικα ψωριασμένα τη λύσα τους, το ένα δαγκώνοντας το άλλο. Αλλά ένας, όπου εδιαφέντευε κάποια από τα ψωρόσκυλα, επήρε και αυτός μία πέτρα, και βάνοντας ο άθεος για σημάδι το κεφάλι εμέ του Διονύσιου του Ιερομόναχου, δεν το πήτυχε, γιατί από τη βία τη μεγάλη με την οποία ετείναξε την πέτρα, εστραβοπάτησε και έπεσε. Έτσι εγώ έφτασα στο κελί του Αγίου Λύπιου, συνοδεμένος από τις μυρωδίες του κάμπου, από τα γλυκότρεχα νερά και από τον αστρόβολον ουρανό, ο οποίος σε φαινόταν από πάνω από το κεφάλι μου μία ανάσταση. Και θα περάσουμε στο τελευταίο κεφάλαιο, που είναι το κακό τέλος της γυναίκας. Κεφάλαιο 27. Η γυναίκα της Άκηθος λαβαίνει τη στερνή της θαράπαυση. Ετότες η γυναίκα μονάχα άκουσε δύναμη να μπορέσει να πεταχτεί. Και χύθηκε πηδώντας ψηλά, σαν τάστρο που στον αέρα χύνεται. Και χτύπησε στον καθρέφτη, και οι μύγες εφήγανε και βουίζανε στο πρόσωπό της κουλουμωτές. Και αυτή, λογιάζοντας πως ήταν οι γονέοι της, έτρεχε εδώ και εκεί, ανοιγοκλειώντας τη φούχτα κάτι να βρει για διαφέντεψη. Και ήβρικε το ζωνάρι, και με εκείνο άρχισε να χτυπάει. Και όσο εχτυπούσε, τόσο οι μύγες εβουίζανε, και τόσο αυτή εκατατρόμαζε.
όσο που τέλος πάντων έχασε το νου της ολότελα και την άφησε ο νους, αλλά τα πάθη δεν την αφήσανε. Η υποψία, η σκληρότη, η κακία, το αναγέλασμα. Γιατί, τρέχοντας με το πουκάμισο, που το είχε κάμει κοντό από τη φυλαργυρία της, έπαιξε το μάτι της στον καθρέφτη. Και σταμάτηξε και δεν εγνώρισε τον εαυτό της. Και άπλωσε το δάχτυλό της και αναγέλασε. Ω κορμί, τι πουκάμισο. Καταλαβαίνω εγώ. Και ποιος πονηρός μπορεί να μου κρύψει την πονηρία του. Εκείνο το πουκάμισο με κάνει να καταλάβω πως καμώνεται τρέλα για να είναι έτοιμη να κρυματίσει. Αλλά ποιος να είναι. Μα την αλήθεια που της μοιάζει ο λίγο. Α, είσαι εσύ, μπομπόκορμο, βρωμοπόρνη, μυγόχεσμα του σπιταλιού. Τσίμπλα της γουρούνας, γαϊδούρα, κοπρολόγα, σκατή. Να τέλος πάντων, ό,τι σου επροφήτεψα. Και η χίλιου σου ηγαπημένη, δεν σώμηνε μήτε δισκάρι να διακονεύεις με δάφτο. Είσαι στα χέρια μου. Τι θέλεις να σου κάνω, ψυχικό? Τώρα στο κάνω. Έτσι λέοντας, έκαμε ένα γύρο και βάλθηκε με μεγάλη λύσα να χορεύει. Και το πουκάμισο το κοντό ευρισκότουνα στο πρόσωπό της. Και τα μαλλιά, μαύρα και λιγδωμένα, έλεες πως είναι φιδόπουλα, όπου γένονται ανάμεσό τους κομμάτια πάνω στον κουρνιαχτό. Και στη ζέστα του χορού έκανε με το ζωνάρι μία θηλιά. Και ο χορός εβάσταξε όσο να κάμει τη θηλιά. Και είπε, «Ακλούθαμε από πίσω από τον καθρέφτη να σου κάμω το ψυχικό. Να ειδώ ας σου μείνει φωνή να πεις πως είμαι ζουρλή. Γιατί έρχεται κάπου κάπου ο γάιδαρος ο γιατρός, όπου θα σέχει και εκείνος, και του σκαρφίστηκε πως είμαι άρρωστη». Και επήγε ο πίσω από τον καθρέφτη και την άκουα να κάνει μεγάλη ταραχή. Και έσκασε ένα γέλιο μεγάλο που αντιβούησε η κάμερα, φωνάζοντας «Να μάτια μου το ψυχικό!». Τότε έπεσα με τα γόνατα χάμου και έκαμα δέηση να την κάμει ο κύριος να μην είναι έξω φρενών, κάνε για το λίγο ακόμη που έχει να ζήσει και να τη πάψει η κακία. Και τελειωμένη η δέηση, εκείταξα χάμου, ο πίσω από τον καθρέφτη, στοχάζοντάς την ελιγωμένη. Και δεν ήταν εκεί. Mi alzai dalla orazione και σηκώθηκα από τη δέηση και άκουσα ξανά το ίδιο γέλιο που βαστούσε όμως πιο πολύ. Και στάνθηκα το αίμα μου να τραβηχτεί από τα μάγουλά μου. Και έπεσε το κεφάλι απάνω στα στήθια μου και είπα μέσα μου «Ο Θεός ξέρει πού έφυγε η δύστυχη, ενώ επαρακάλια για αυτήν με τη θέρμη της ψυχής μου». Και πέρασα πέρα με το κεφάλι σκυφτό και στοχασμένο να πάω να την έβρω. Και άκουσα στο μέτωπο κάποιον τι και έπεσα ξαφνισμένο στα νάσκελα. Και είδα τη γυναίκα της Άκηθος που εκκρεμότουνα και εκοιμάτιζε. Εαντάει δίετρο λοσπέκιο και πήγα πίσω από τον καθρέφτη και είδα τη γυναίκα της Άκηθος που εκκρεμότουν και εκοιμάτιζε. Και δεν εσύφτασα να ξετάζω με το νου μου το ποιος έκανε τέτοιο γέλιο, γιατί έπεσα ξαπλωμένο στα νάσκελα. Εμιαλτσάει δειλά και σηκώθηκε από εκεί και είδα κάτω από τη δύστυχη μια μορφή νάνου που εκαθότουνα το διπλοπόδι με έναν ταμπουρά στο χέρι έτοιμος να τον ασημάνει. Ο μικρός νάνος κάνει τις σατυρικές του κινήσεις με το κέρατο και τραγουδά το τραγούδι σε στίχους μαρτελιανούς. Το μεγαλύτερο μέρος να είναι για τον νι, τον ταμπουρά, το στριφογύρισμα των ματιών. Και στριφογύριζε τα μάτια που ήταν μάτια μαύρα και κοντά σαν δύο κοντίνια, κομεφάνο όπως κάνουν οι ποιητάδες τάχατες, τσερκάντο, προσπαθώντας να βγάλουν έξω τις θαυματουργίες τους και μένουν όλοι με την πονηριά του διαβόλου. Και ενώ εγώ έκανα γρήγορα 3-4 φορές το σταυρό μου, ο μικρός νάνος μεγάλωνε ξαφνικά και ο ταμπουράς και του εξεφύτρωναν τα κέρατα και εμεγάλωναν τόσο πολύ που το δεξί εστήλωσε την άκρη του από πάνω στα σκέλια της γυναικός και τσιτσίρισε σαν το σίδερο το αναμένομε στο νερό. Και αυτό εκαμώθηκε πως δεν ανανοιέται, αλλά εγώ, θυμώντας στην αρχή που εστριφογύριζε την άκρη του κεράτου, εκατάλαβα το έργο του διαβόλου που από τότες εμελετούσε. Και αρχίνησε το τραγούδι.
και το συντρόφευε με τον ταμπουρά. Εκουνούσε το κεφάλι του, τάχα να συντροφέψει τη μουσική και το κορμί του φουρκισμένο εσυντρόφευε εξ ανάγκης κάθε κίνηση και το τραγούδι έλεγε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ σταματάει το έργο και το τραγούδι το παίρνει από εκεί μέσα και γίνεται η τρίχα. Και άρα τα υλικά της γυναίκας της Ζάκυνθος περνάνε σε άλλα κείμενα. Ευχαριστούμε πολύ.